Γιατί η μισθοδοσία του 90% των δήμων, η μισθοδοσία των 80-85.000 δημοτικών υπαλλήλων εξαρτάται άμεσα από το 12ο τιμόριο του κρατικού προϋπολογισμού. Τι σημαίνει στα απλά λαϊκά οικονομικά το 12ο τιμόριο? Κάθε μήνα από τον κρατικό προϋπολογισμό κατατίθεται το 1/12, το 12ο τιμόριο, ως χρηματοδότηση για κάθε δήμο. Αυτή είναι η τακτική χρηματοδότηση, η οποία με τις περικοπές 60 με 65% που γίνανε τα προηγούμενα 4 και 5 χρόνια, με τα βίας καλύπτει τις ανάγκες της μισθοδοσίας και όχι μάλιστα μεικτές, τις καθαρές δαπάνες, καταλαβαίνουν όσοι ασχολούνται με μισθοδοσία, τις καθαρές δαπάνες πλην των εργοδοτικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Ήδη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έχουμε περί το 25% μείωση της τακτικής χρηματοδότησης και από ό,τι πληροφορούμαστε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπάρχει αδυναμία μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπάρχει αδυναμία καταβολής της δόσης τουλάχιστον στο ολόκληρο του Μαρτίου και του Απριλίου. Υπάρχει αυτό μερική στάση πληρωμών, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, στους περισσότερους δήμους της χώρας, τώρα, κακά τα ψέματα. Στους περισσότερους δήμους της χώρας δεν θα είναι δυνατή η καταβολή του συνόλου της μισθοδοσίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Όχι σε όλους, σε μερικές δεκάδες δήμων που έχουμε αποθεματικά, εάν δεν μας τα αρπάξουν, γιατί ευτυχώς υπήρξε πριν από μια μισή ώρα η διάψευση από το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Βαρουφάκη. Ακριβώς. Γιατί εδώ και τρεις μέρες είμαστε σαν αμένα κάρβουνα και για μια άλλη είδηση, την οποία ξέρετε ότι κυκλοφορεί στα γραφεία σας, ότι θα βάλουν χέρι στα αποθεματικά των νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης. Στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται και οι Δήμοι και η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ.